Ρωμιοσύνη εν φιλή, συνόχερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει, κανένας για τη σκέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι κάθε σελίδα της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας είναι γεμάτη με θυσίες και ηρωικά κατορθώματα που καμιά φυλή δεν έχει να παρουσιάσει. Κάθε σπιθαμή ελληνικής γης είναι ποτισμένη με αίμα μαρτύρων και ηρώων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Υπάρχει όμως μια γωνιά του ελληνισμού που κατέχει θέση ξεχωριστή. Είναι ίσως η πιο πολύπαθη και μαρτυρική. Και αυτή είναι η Κύπρος. Γη ελληνική πάνω από 3.000 χρόνια δόξασε τη φυλή με τον πολιτισμό και τους αγώνες της. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού, η Κύπρος δέχεται το κήρυγμα του Θεανθρώπου από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Αναρρύθμιτοι είναι οι μάρτυρες και οι όσοι της πίστεως που έχει να παρουσιάσει, ώστε δίκαια να χαρακτηριστεί ως Αγία Νήσος. Το έτος 1191 μετά Χριστόν αποτελεί ένα τραγικό σταθμό στην κυπριακή ιστορία. Τη χρονιά αυτή αποκόπτεται μια για πάντα από τον ελληνικό κορμό και υποδουλώνεται σε αλλεπάλληλους κατακτητές. Φράγκους, Ενετούς, Τούρκους, Άγγλους και πάλι σήμερα στους Τούρκους. 800 χρόνια σκλαβιά. Ποιος μπορεί να διηγηθεί τα μαρτύρια που πέρασε? Παρόλα αυτά, κράτησε και συνεχίζει να κρατά άσβεστη τη φλόγα της πίστεως και της αγάπης στη μάνα Ελλάδα. Πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε καρδιά. Έτος 1878. Η Κύπρος αλλάζει κατακτητή. Οι Τούρκοι την παραχωρούν στους Άγγλους. Ο πονεμένος λαός πίστεψε πως η Αγγλία, χώρα πολιτισμένη και χριστιανική, θα παραχωρούσε επιτέλους στο πολύπαθο νησί την αυτοδιάθεση για να εκπληρώσει τον προαιώνιο πόθο του, την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Σύντομα όμως οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Ο νέος δυνάστης αποδείχθηκε σκληρός και πιεστικός, όπως και ο προηγούμενος. Οι προδομένοι ακρίτες του Νότου συνειδητοποιούν ότι με τη διπλωματία είναι αδύνατο να επιτύχουν την εκπλήρωση των πόθων τους. Ως Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αίμα. Όταν πια είδαμε και αποείδαμε, με τα τηλεγραφήματα και τις πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σε έναν φάκελο μικρό, που να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου, και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση: αξιότιμων ελληνικών κυπριακών λαών, οδών ελευθερίας ή θανάτου, χωριά και πόλεις, Κύπρον. Έτσι παίρνουν τη μεγάλη απόφαση. Ελευθερία ή θάνατος, και τον πόθο τους τον κάνουν τραγούδι. Ξύπνα καημένε μουραγιά και σήκου το κεφάλι. Ξύπνα καημένε μουραγιά και σήκου το κεφάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε την πάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε την πάλι. Ξύπνα
Η προπαρασκευή του αγώνα αρχίζει. Στο πολιτικό πεδίο ηγείται ο Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, ενώ στο στρατιωτικό ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, ο γνωστός Διγενής. Με τον ερχομό του στην Κύπρο, ο Διγενής ιδρύει την ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Η ΕΟΚΑ αποτελείται από ανταρτικές ομάδες με σκοπό να διενεργούν καταδρομικές επιχειρήσεις στα στρατεύματα κατοχής. Και η μεγάλη στιγμή έφτασε. 1η Απριλίου 1955. Η Κύπρος ξυπνά από εκοφαντικές εκρήξεις. Δεν είναι ψέμα. Ο μεγάλος ξεσηκωμός αρχίζει. Είτε παιδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα. Νύν υπερ πάντων ο αγών. Ταυτοχρόνως κυκλοφορεί και η πρώτη επαναστατική προκήρυξη του Διγενή. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην, ήταν ή επιτάς. Αδελφοί Κύπροι, από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ελάμπριναν την ελληνική ιστορία δια να διατηρήσουν την ελευθερία των. Οι μαραθωνομάχοι, η Σαλαμινομάχη, η 300 του Λεωνίδα και η νεότερη του Αλβανικού Έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 1821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η απελευθέρωση από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνία, αλλά και με εθνική υπερηφάνεια. Ας απαντήσομεν με έργα ότι θα γίνομεν πολλό κάρονες τούτων. Είναι καιρός να δείξουμε εις τον κόσμο ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολύς άνανδρος, η κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάστε μας δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξουμε εις τον κόσμο ακόμη μια φορά ότι και του σημερινού Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και των αριθμών. Εμείς διαθέτουμε την ψυχήν. Έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας. Γι' αυτό και θα νικήσουμε. Διεθνείς διπλωμάτε, ατενίσατε το έργο σας. Είναι έσχος εν 20ο αιώνη οι λαοί να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν την λευτεριά των, το θείον αυτό δώρον, για το οποίο και εμείς επολεμήσαμε παρά το πλευρό των λαών σας και για το οποίο, εσείς τουλάχιστον, διατείνεστε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Έλληνες, όπου και αν ευρίσκεστε, ακούσατε την φωνή μας. Εμπρός, όλοι μαζί για τη λευτεριά της Κύπρου μας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός Διγενής. Η
έτρεξε η λεπεντιά να αναρχίσουνε τη μάχη εις της Κύπρου τα βουνά. Να αναρχίσουνε τη μάχη εις της Κύπρου τα βουνά. Μάρκος Ράκος, Δημητρίου, Λένας και Καραολής έδωσαν με τόσους άλλους την αιάνικη ζωή. Έδωσαν με τόσους άλλους την αιάνικη ζωή. Από όλους τους λεβέντες κι ο τρανός κι ο δυνατός ήτανε ο αξενείου της αιώνα υπαρχικός. Ήτανε ο αξενείου της αιώνα υπαρχικός. Δεν μπορεί ένας τόπος να μην ελευθερωθεί όταν κάθε παλικάρι τρέχει να θυσιαστεί. Όταν κάθε παλικάρι τρέχει να θυσιαστεί. Με το αίμα των ηρώων και με γράμματα χρυσά γράψαμε στην ιστορία τη γλυκιά μας λευτεριά. Γράψαμε στην ιστορία τη γλυκιά μας λευτεριά. Ο αγώνας κρατά 4 χρόνια. Μέσα σε αυτά γράφεται το ηρωικό έπος του 55-59, ένα από τα ενδοξότερα που έχει να παρουσιάσει η ελληνική ιστορία. Μια χούφτα άνθρωποι υψώνουν το ανάστημά τους στη Μεγάλη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η ανθρωπότητα μένει και πάλι κατάπληκτη μπροστά στο νέο ελληνικό θαύμα. Ο πόλεμος είναι άνισος και σκληρός. Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν όλα τα απάνθρωπα μέσα για να δαμάσουν το φρόνημα του λαού. Εξορίζουν από το νησί τον Εθνάρχη Μακάριο, τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου και τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, βασικά στελέχη του αγώνα. Εφαρμόζουν κατοίκον περιορισμούς, τα φοβερά κέρφιου. Κλείνουν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως τα απέσια κρατητήρια, αγωνιστές και τους υποβάλλουν σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Τέλος, καταδικάζουν σε θάνατο με απαγχωνισμό 9 παλικάρια, χωρίς να υπάρχει εις βάρος τους σοβαρή κατηγορία. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν μπόρεσε να δαμάσει τη δύναμη της ψυχής και να σβήσει το όνειρο της λευτεριάς. Και με ρίξει στο κελί που έχει πάντα βράδυ. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Thank you.
Ο απελευθερωτικός αγώνας του κυπριακού λαού έχει να παρουσιάσει δύο ιδιαίτερα βασικά γνωρίσματα. Το πρώτο είναι ότι αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα των νέων, των παιδιών του δημοτικού, του γυμνασίου και της αμέσως μετά ηλικίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που μαθητές οργανώνουν έξω από τα σχολεία διαδηλώσεις, κατά τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι με τους πανίσχυρους Βρετανούς στρατιώτες, έχοντας ως μόνο όπλο τους πέτρες και άλλα αντικείμενα. Σε μια τέτοια διαδήλωση σκοτώθηκε και ο 18χρονος σημεοφόρος Πετράκης Γιάλουρος. «Διάβασα τον κατάλογο και συσλείπατε. Γράφατε την ορθογραφία σας στους στίχους. Διάβασα τον κατάλογο και εσείς βρισκόσαστε στα οδοφράγματα. Διάβασα τον κατάλογο και εσείς γράφατε στις φυλακές στα μικρά σας γόνατα την ιστορία του ανθρώπου. Και έγραψα στον κατάλογο. Όλοι παρόντες. Και πλάι στο βαθμό του καθενός σας, άριστα». Άλλοι, μη υποφέροντας το τυραννικό ζυγό, αφήνουν τα θρανία και βγαίνουν στα βουνά για να αναπνεύσουν μαζί με τους άλλους αγωνιστές λίγο ελεύθερο αέρα. Εκεί δίνουν μάχες και προσφέρουν το νεανικό τους αίμα για να ποτιστεί το δέντρο της λευτεριάς. «Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσατε εις τον αγώνα ανδρείος, τάγμα εκλεκτών ηρώων, καύχημα νέων». Ανάμεσα σε αυτούς και ο 17χρονος Ευαγόρας Παλικαρίδης, από τη τσάδα της Πάφου. Λίγο πριν φύγει για το βουνό, αφήνει το τελευταίο του γράμμα στους συμμαθητές του. «Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά». Η λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.
Λίγο αργότερα, ο Ευαγόρας συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Πριν από την απόφαση, του δίνεται ο λόγος. Γνωρίζω ότι θα μου επιβάλλετε την ποινή του θανάτου. Εκείνο όμως το οποίο έχω να είπω είναι τούτο. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, ως τη ζητή την ελευθερία του. Τίποτε άλλο. Έτσι, το νεαρό παλικάρι οδηγείται στην Αγχώνη και αφήνει την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου 1957. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του αγώνα του 55 ήταν η ακράδαντη πίστη στο Θεό που φλόγιζε τις ψυχές των αγωνιστών. Όλος ο δυναμισμός, η τόλμη και η αυτοθυσία τους είχε ως υπόβαθρο την πίστη. Αυτό ήταν το μυστικό του μεγαλείου τους. Ήταν παιδιά των κατηχητικών σχολείων που ζούσαν με προσευχή και μυστηριακή ζωή. Στις φυλακές και στα λιμέρια μελετούσαν την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Σπάνια στην παγκόσμια ιστορία ένας εθνικός αγώνας συνοδευόταν από τόση πίστη. Πάνω από κάθε αδυναμία, γράφει ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης, στέκεται η δύναμη της πίστης. Πίσω από τον κόσμο πανίσχυρο σύμμαχος στέκεται το Πνεύμα του Θεού. Χωρίς αμφιβολία, ο ηρωικότερος των ηρώων του έπους του 55 ήταν ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο θρυλικός Γρηγόρης Αυξεντίου. Αγαπούσε με πάθος την Ελλάδα και θεωρούσε μεγάλη του τιμή που φορούσε την ένδοξη στολή του Έλληνα αξιωματικού. «Τη λευτεριά μας», έγραφε σε φίλο του, «θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας με το αίμα μου». Και η μεγάλη στιγμή δόθηκε. Μετά από αξιόλογη δράση στην ΕΟΚΑ, πέφτει θύμα προδοσίας.
στις 3 Μαρτίου 1957, μέσα από το κρυσφύγετό του, κοντά στη Μονή Μαχαιρά, φωνάζει σαν άλλος Λεωνίδας, το Μολόν Λαβέ, στους 5.000 Άγγλους στρατιώτες που ήλθαν να το συλλάβουν. Αφού διέταξε τους συντρόφους του να παραδοθούν, δίνει μόνος επί 8 ώρες σκληρή μάχη εναντίον της τρίτης ταξιαρχίας πεζικού. Τέλος, καίγεται σαν λαμπάδα με βενζίνη που του έριξαν οι άνανδροι πολιορκητές του για να φωτίζει με το ολοκαύτωμά του τις επόμενες γενιές στο δρόμο της θυσίας. Ας κάνουμε τέλος ένα νοερό προσκύνημα στου κόσμου το προσκυνητάρι, στα Άγια των Αγίων της Κυπριακής Ιστορίας, στα φυλακισμένα μνήματα, στον ιερό χώρο όπου βρίσκονται οι τάφοι των 9 απαγωνισθέντων ηρώων. Οι Άγγλοι κατακτητές, για να κάμψουν το ηθικό του λαού και να ενσπείρουν τον τρόμο, καταδίκασαν κατά καιρού σε θάνατο με απαγχωνισμό 9 νεαρά βλαστάρια του νησιού. Τους Ανδρέα Δημητρίου, Μιχαήλ Καραολή, Ανδρέα Ζάκο,
Χαρίλαο Μιχαήλ, Ιάκωβο Πατάτσο, Μιχαήλ Κουτσόφτα, Στέλιο Μαυρομάτι, Ανδρέα Παναγίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μετά την καταδικαστική απόφαση, τους οδηγούσαν στα κελιά των μελοθανάτων, όπου τους υπέβαλαν σε απερίγραπτα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια. Ωστόσο το φρόνημά τους έμενε ακατάβλητο. Η ψυχική τους αντοχή πέρασε κάθε όριο. Τα δεσμά και οι αγχώνοι δεν μπόρεσαν να πνίξουν τα ιδανικά τους. Αυτά τα ιδανικά εκφράζουν στις αθάνατες επιστολές τους αληθινά διαμάντια που έγραψαν τις παραμονές της εκτελέσεώς τους. Γράφει ο Στέλιος Μαυρομάτης. Σεβαστοί μου γονείς, πολύ αγαπημένες μου αδελφές και αδελφέ μου, σας απευθύνω το τελευταίο μου γράμμα με την ελπίδα πως θα κατορθώσω να ρίξω λίγο βάλσαμο στην πονεμένη σας ψυχή. Τώρα που σας γράφω, ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελί της φυλακής μου, περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον Δήμιο να έρθει να με οδηγήσει στον τόπο της εκτελέσεως. Αισθάνομαι τον εαυτό μου ισχυρόν και γαλήνιον, γιατί έχω τον Χριστόν μέσα μου και είμαι βέβαιος πως θα με βοηθήσει μέχρι τέλους. Η τελευταία μου επιθυμία που ζητώ από σας είναι να σταθείτε ψύχρεμοι μέχρι τέλους και να προσεύχεστε για μένα. Δεν θέλω ούτε μυρολόγια ούτε θρήνους, παρά μόνο να ευχαριστείτε και να δοξάζετε το Θεό που με αγάπησε και θέλησε να με πάρει κοντά Του. Θέλω να είστε υπερήφανοι, γιατί ο Υιός και αδελφός σας θυσιάστηκε για την κοινή ελευθερία. Θυσιάστηκε γιατί θέλησε να χαρεί και αυτός μαζί με όλους τους Έλληνες της Κύπρου το μεγαλύτερο δώρο που χάρισε ο Θεός στην ανθρωπότητα. Με αυτά, σεβαστοί μου γονείς και πολύ αγαπημένες μου αδελφές και αδελφέ μου, κλείω το γράμμα μου και σας στέλνω τον τελευταίο θερμό μου ασπασμόν. Σας γλυκοφιλώ, ο Υιός και αδελφός σας, Στέλιος Μαυρομάτης. Αυτό ήταν σε αδρές γραμμές το περιεχόμενο και το πνεύμα του αγώνα του 55. Τρία είναι τα βασικά μηνύματά του. Πρώτον, η ελευθερία δεν δορίζεται, αλλά αποκτάται με αγώνες και θυσίες. Δεύτερον, τα νιάτα είναι πλασμένα για τον ηρωισμό. Μόνο εκεί καταξιώνονται και βρίσκουν την πραγματική τους ολοκλήρωση. Και τρίτον, η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων, ας είναι η μνήμη αιωνία. Μετά από τον τετραετή ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, οι Άγγλοι φεύγουν και η Κύπρος κερδίζει την ανεξαρτησία της με τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Έτσι, το 1960, ιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως το Δεκέμβριο του 1963 ξεσπάει η τουρκική ανταρσία. Νέα περιπέτεια αρχίζει για το πολύπαθο νησί. Νέοι αγώνες, νέο αίμα. Ώσπου με αφορμή το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 κατά του Προέδρου Μακαρίου, το οποίο σχεδίασε και πραγματοποίησε η τότε κυβέρνηση των Αθηνών,
η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974. Ήλθε η ώρα να εκτελέσει τα διχοτομικά της σχέδια. Ο πόλεμος είναι σκληρός και άνισος. Η μικρή Κύπρος, μόνη, αβοήθητη, δίνει τη μάχη για να υπερασπίσει τα ιερά χώματα των πατέρων της. Παρόλη όμως την υπεροχή του εχθρού, οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου, αντιστάθηκαν με θαυμαστή γενναιότητα. Έδωσαν σκληρές μάχες, πότισαν με άφθονο αίμα τη γη και άφησαν τα κορμιά τους υπερασπίζοντας τις θερμοπύλες του Νότου. Τελικά η άμυνα του νησιού λύγησε. Οι Τούρκοι αποβιβάζονται κοντά στην Κερίνια και δημιουργούν προγεφύρωμα. Στις 14 Αυγούστου, με νέα προέλαση, τα τουρκικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το 40% του νησιού, χαράσοντας τη γνωστή γραμμή Ατήλα. Η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου. Τα δεινά και οι συμφορές που προκάλεσε η τουρκική εισβολή είναι δύσκολο να περιγραφούν. Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι, πρόσφυγες. Ωστόσο ο λαός εξακολουθεί μέσα στη μοιρασμένη του πατρίδα να μένει αδούλωτο στο φρόνημα όπως έμεινε τόσους αιώνες. Ο πανίσχυρος κατακτητής δεν μπόρεσε να υποτάξει τη ψυχή του μικρού νησιού, γιατί η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με αίμα. Υπάρχει αμφιβολία πως η Κύπρος περνά αυτή τη στιγμή μια από τις κρισιμότερες φάσεις της ιστορίας της. Η ανθεληνική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων σε συνδυασμό με τον τουρκικό επεκτατισμό και ασφαλώς με την μεταξύ μας διχόνοια οδήγησαν στην κατάληψη ενός μεγάλου μέρους των εδαφών της, ενώ επικρέμεται ο κίνδυνος νέου Ατήλα που απειλεί να καταλάβει
ολόκληρη την Κύπρο. Κρίμα συν, εις είδε Κύριος, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου, που για αιώνες ήκμαζε, τώρα δεν υπάρχει. Οι λιχνίες των 7 εκκλησιών μετακινήθηκαν. Την ίδια τύχη είχε και ο ελληνισμός της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Η Κύπρος μένει τώρα η τελευταία αναλαμπή του ελληνισμού στην Ανατολή, περικυκλωμένη από τις χώρες του Ισλάμ. Με τη γενικότερη συρρήκνωση που παρατηρείται στο έθνος μας, αυτό που ανθρωπίνως αναμένεται είναι ότι και η Κύπρος θα έχει το ίδιο τέλος. Όμως ελπίζουμε. Πάνω από τις μεγάλες δυνάμεις και τους ισχυρούς της γης υπάρχει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία, θα δούμε ότι το έθνος μας, όπως παρατηρεί ο αείμνηστος Καποδίστριας, επέζησε διαθαυμάτων. Πιστεύουμε πως ο Θεός θα κάνει και πάλι το θαύμα του και ο ελληνισμός της Κύπρου, που προσέφερε τόσους Αγίους και μάρτυρες της πίστεως, θα επιζήσει. Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ελπίζουμε και καρτερούμε ότι θα ξημερώσει κάποτε η μέρα εκείνη η μεγάλη και επιφανής, που ο πονεμένος μας λαός θα δει να φέγγει στο γαλάζιο ουρανό μας το φως της ελευθερίας και την γαλανόλευκη να κυματίζει από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα και από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο. Γιατί κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο κι αν σε γκρεμό κατρακυλήσαμε που πιο βαθύ καμιά φυλή δεν είδος τώρα, είναι γιατί με τον καιρόν το πλήρωμα όμοια βαθύ ένα ανέβασμα μας μέλετε προς ύψη ουρανοφόρα. Να φυσήσε να